Επιστροφή εδώ στην εκπομπή, κυρίε και κύριοι. Ε, βράδυ Πέμπτη, 8 του μηνό, 8 Ιουνίου, ζωντανά είμαστε 27 λεπτά μετά από τι 10. Ο υποψήφιο βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Εύρωο, ο κύριο Σταύρο Κελέτση, βρίσκεται μαζί μα στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Κελέτση. Καλησπέρα, κύριε Σταύρο. Δεν θυμάμαι, τα είπαμε μετά τι εκλογέ. Νομίζω. Είπα. Τα είπαμε, τα είπα, τα είπα, ναι. Τα είπα. Λοιπόν, ε, συζητούσα σήμερα με σε μια παρέα ότι θα σας, σας έχω στην εκπομπή το βράδυ. Και μου είπαν το εξή, και έχει ενδιαφέρον. Ε, μου, λέει, μου λένε ο Κελέτης είναι γνήσιο νεοδημοκράτη. Το εισπράξατε αυτό σε αυτή την προεκλογική. Και το λέω τώρα, γιατί τώρα δεν υπάρχει σταυρό πια. Δηλαδή ε, είναι λίστα, δεν υπάρχει αυτή η μάχη, οπότε νομίζω ότι είναι οι πιο χαλαρέ κουβέντε. Ε, τέτοια. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, το, το εισπράττω πάντως είναι ένα γεγονός. Με την έννοια ότι η δική μου η πορεία ε, είναι μια πορεία η οποία είναι μέσα στο χώρο της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας από τη νεολαία μέχρι και όλους τους αγώνες που δώσαμε ε, διαχρονικά μέχρι σήμερα. Ε, Υπ' αυτήν την έννοια, ναι, και να σας πω πότε το εισέπραξα ε, και το κατάλαβα έτσι, πολύ περισσότερο Στη συγκέντρωση που έκανα στην Αλεξανδρούπολη, την προεκλογική, την τελευταία, την πέμπτη, πριν από την Κυριακή των Εκλογών, ε, είδα μέσα φυσιογνωμίες που, που, που όλε κάτι μου θύμιζαν ε, από αγώνε από τα παλιά. Δηλαδή, είδα αγωνιστέ τη παράταξη που μπορεί να του είχα δει το 81 που εγώ τότε ήμουν πιτσιρικά, αλλά ήμουνα στην νεολαία τη Νέα Δημοκρατία. Ε, είδα ανθρώπου μετά που μου δώσαμε μαζί. Μάχε το 85, το 90, το, 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 το 94 στι νομαρχιακές εκλογέ. Και αυτό το είπα κιόλα, ε, ότι ε, αισθάνομαι ότι μεγάλωσα μαζί σα και βιολογικά και πολιτικά ε, μέσα από του αγώνε ναι. τη Νέα Δημοκρατία και του Εύρου φυσικά. Έτσι, γιατί όταν εντάσσεσαι σε μια πολιτική δύναμη, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ και αυτό κάνω, όταν εντάσσεσαι, εντάσσεσαι γιατί θέλεις να προσφέρεις. Δεν είναι απλώς να ικανοποιήσεις μια ο, πολιτική σου ας πούμε φιλοδοξία ή ε, να πεις ότι ανήκω σε αυτόν τον χώρο και αγωνίζομαι μόνο για τις ιδέες. Αγωνίζεσαι και για τις ιδέες, αλλά αγωνίζεσαι και για τον τόπο σου. Mm -hmm. Άρα, λοιπόν, ε, μέσα λοιπόν, από, από τις φυσιογνωμίες που έβλεπα των πολλών εκατοντάδων ανθρώπων που ήταν σε αυτή τη συγκέντρωση, έβλεπα ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας των αγώνων που δώσαμε εδώ για την περιοχή ε, μέσα από το χώρο τη Νέα Δημοκρατία. Αγωνιστών ικνοπ... τη Νέα Δημοκρατία. Είστε ικανοποιημένοι από, από τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων. Ε, ε, κοιτάξτε, εγώ είμαι τη άποψη ότι α, ο αγώνα που λέμε, ο αγώνα τώρα δικαιώνεται, έλεγαν κάποτε, ο Αντρέα ναι. το λέγει, ο Μακαρίτσι. Εγώ τώρα δεν το πιστεύω αυτό. Ο αγώνα ποτέ δεν δικαιώνεται. Ο αγώνα πάντα συνεχίζεται. Γιατί πάντοτε παλεύει ανθρώπινα για το καλύτερο. Δηλαδή και όλε οι εποχέ έχουν τι δικέ του απαιτήσει και τι δικέ του ανάγκε και τι δικέ του προκλήσει, όπω είπε. Ε, ε, άρα λοιπόν ε, θεωρώ ότι αυτό ο αγώνα είναι συνεχή mm -hmm. και συνεχώ αγωνιζόμαστε για το ε, καλύτερο. Ο αγώνα των προηγούμενων εκλογών έφερε τη Νέα Δημοκρατία σε μια χαόδη διαφορά από το δεύτερο κόμμα που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι 20 μονάδε δεν έχουν νομίζω ξανακαταγραφεί στην ε, στη μεταπολιτευτική, ιστορία. Ε, σας δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος στη Νέα Δημοκρατία, όχι για το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, αλλά για την διαχείριση της επόμενης μέρας σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες των πολιτών από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως πολύ σωστά σημειώσατε, το αποτέλεσμα ε, είχε ε, έτσι, μία... Θα έλεγα, ήταν και μία αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό αυτή η διαφορά ε, μεταξύ του, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ε, ήταν πραγματικά ένα αποτέλεσμα έκπληξη. Όπως όμως είδατε, εγώ και το είπα και την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, ότι θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο βαθμό οφείλεται ε, στον προσωπικό αγώνα και στη μεθοδικότητα του Κυριάκου του Μητσοτάκη, του πρώην πρωθυπουργού του αρχηγού ε, της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος ε, με τον τρόπο που δουλεύει, με πολύ σκληρή δουλειά αλλά και μεθοδικότητα, κατάφερε ε, αυτό το αποτέλεσμα. Ε, ασφαλώς και είδατε μετά τις εκλογές ότι ε, εμείς στη Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος δεν καβαλήσαμε κανένα καλάμι. Ε, αντιθέτως πηγαίνουμε πολύ, με πολύ χαμηλούς τόνους και θα έλεγα σεμνά και ταπεινά, γιατί ακριβώς θέλουμε ε, πρώτα απ' όλα ε, να πετύχουμε το στόχο καταρχήν της ε, αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές και από εκεί και πέρα να κυβερνήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι το πρόγραμμα προ όφελο τη χώρα. Αυτή είναι η φιλοδοξία η μεγάλη. Δεν είναι ούτε να ικανοποιήσουμε προσωπικέ φιλοδοξίε, ούτε ε, να, να πούμε Α, τι ωραία, επικρατήσαμε του αντιπάλου. Ε, και άρα να καβαλήσουμε καλά μια. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να πατά στο έδαφο. Και αυτό το τονίζει συνέχεια ο Πρωθυπουργό. Απ' την άλλη, πρέπει να πω ότι από την πλευρά τη αντιπολίτευση, κατά την άποψή μου. Έκανε ό,τι είναι δυνατόν, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια τη τετραετία, προκειμένου να χάσει την αξιοπιστία τη προ την κοινωνία. Δηλαδή, το πρωτοφανέ δεν είναι μόνο η μεγάλη διαφορά, που πράγματι στα μεταπολιτευτικά χρονικά είναι. δεν νομίζω να έχει ξανασημειωθεί τέτοια διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο. Από τον δεύτερο. Αλλά και το να χάσει το κόμμα τη αντιπολίτευση, αντί να κερδίσει και μάλιστα δέκα μονάδε ε, την τετραετία. Αυτό επίση είναι ένα άθλος από την πλευρά τη αντιπολίτευση, αρνητικό άθλος. Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάναν ό,τι ήταν δυνατόν την διάρκεια τη τετραετία για να χάσουν την όποια αξιοπιστία μπορεί να διαθέταν. Γιατί, Γιατί τα πάντα. Για τα πάντα τα εμφάνιζαν ως μαύρα. Τα πάντα. Ό,τι έκανε η κυβέρνηση, ακόμη και τις πιο τεράστιε τεράστιες προσπάθειες που ο ελληνικός λαός τις αναγνώριζε και φαινόταν ότι τις αναγνωρίζει και αυτές ακόμη τις αμφισβητούσαν. Νομίζω ότι έτσι δεν μπορείς να προχωρήσεις ως αντιπολίτευση. Mm -hmm. χάνει την αξιοπιστία σου. Και νομίζω ότι ο αγώνας, όχι πια μέχρι τις εκλογές, αλλά πιστεύω μετά τις εκλογές, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και για το ποιο κόμμα θα επικρατήσει τελικά στο να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι ακριβώς το ποιο θα κερδίσει την αξιοπιστία στην ελληνική κοινωνία. Και να σας πω και κάτι, η νέα δημοκρατία μπορεί να είναι κυβέρνηση, μπορεί να είναι το πρώτο κόμμα, μπορεί να είναι η κυρίαρχη δύναμη, θα θέλει όμως και θέλει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. αντιπολίτευση. Πρέπει να έχουμε μια αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα ελέγχει σωστά, σοβαρά, υπεύθυνα την κυβέρνηση έτσι ώστε και να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες όπω. Ε, γιατί λένε, Α, θέλει να γίνει απόλυτο μονάρχη ο Μητσοτάκη. Καθόλου δεν έχει τέτοια διάθεση. Αλλά θέλει μια αντιπολίτευση αξιόπιστη, σοβαρή, που να μπορεί να κάνει και υπεύθυνη, να, να σκέφτονται τον ρόλο υπεύθυνη. Η αξιόπιστη αντιπολίτευση πιέζει τι κυβερνήσει, πιστεύετε, και προ τη κατεύθυνση σε κάποια ζητήματα. Βεβαίω, βεβαίω. Παίζει σημαντικό ρόλο στι δημοκρατίε, στο πολίτευμα το δημοκρατικό. Και σα θυμίζω ότι και εμεί κάναμε αντιπολίτευση. Όταν βγήκε ο Μητσοτάκη το 16 η πρώτη φάση της δικής του ηγεσία ήταν να κερδίσει την αξιοπιστία στον κόσμο. Να πείσει τον κόσμο ότι αυτό που προτείνει είναι κάτι σοβαρό. Αυτό που προτείνει είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί την επόμενη ναι. μέρα. Έρχεται ως κυβέρνηση το, 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 το υλοποιεί σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως είχαμε τις παρενθέσεις των δύο κρίσεων, των μεγάλων κρίσεων της υγειονομικής και της ενεργειακής όπου απέδειξε και εκεί ότι είναι ικανό διαχειριστή ότι μπορεί να διαχειριστεί τι κρίσει. Ταυτοχρόνω άρα κέρδισε τη μάχη πρώτων τη αξιοπιστία και στην αντιπολίτευση. Έγινε κυβέρνηση, έτσι γίνονται κυβερνήσει, κερδίζει την αξιοπιστία. Και βεβαίω και σαν κυβέρνηση έδειξε επίση ότι είναι μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Και γι' αυτό και είδατε ότι είχαμε και αύξηση των ποσοστών από την προηγούμενη φορά. Και αυτό είναι πρωτοφανέ στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Το να έχει ένα ποσοστό χ και να το κάνει στι επόμενε. Άρα λοιπόν για μένα ε, ε, η μάχη, είτε είσαι στην αντιπολίτευση είτε είσαι στην κυβέρνηση, είναι να κερδίσει την αξιοπιστία, να, να δημιουργήσει μια αξιόπιστη εικόνα στην κοινωνία. Είναι Τώρα, βρισκόμαστε στον Εύρο. Τα τελευταία 24 ώρα ε, ζούμε και πάλι για μία ακόμη φορά το, το ζήτημα με το μεταναστευτικό. Υπάρχει μια πίεση στα σύνορα. Ε, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε πού οφείλεται, αν οφείλεται, νομίζω το είπε και ο κάποια στιγμή κύριε Κελέτση, Ότι υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση και μπορεί η πλευρά τη ε, Τουρκία να θεωρεί πως είναι πιο ευάλωτη ε, η χώρα μα λόγω τη υπηρεσιακή. Ε, πιστεύετε ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, Γιατί έχουμε και ακόμη mm -hmm. δυόμιση εβδομάδε μέχρι τι εκλογέ. Κοιτάξτε, ε, αυτό το λέγαμε και από την πριν γίνουν οι εκλογές, ότι η περίοδος που θα μεσολαβήσει μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογές, εκλογής θα είναι μια περίοδος ευαίσθητη για τα θέματα αυτά, γιατί έχουμε δίπλα μας μια γειτονική χώρα, η οποία ξέρουμε ότι έχει εργαλειοποιήσει το θέμα το μεταναστευτικό και ότι δοθείς ευκαιρία θα προσπαθήσει να, να, να κάνει την πολιτική της. Νομίζω ότι αυτό το ζούμε το τελευταίο διάστημα, έτσι... Ε, γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να, ένας από τους λόγους που πρέπει να ξεμπερδεύουμε, εντός εισαγωγικών το ξεμπερδεύουμε, γρήγορα σε αυτές τις εκλογές και να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα φέρει σταθερότητα με μια ισχυρή κυβέρνηση, είναι και, αυτό. αυτός. Να φύγουμε από αυτήν την γκρίζα περίοδο, τη χρονική, Τη μεταβατική αυτή κυβέρνηση, τη υπηρεσιακή κυβέρνηση, για να έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση η οποία θα έχει και την ευθύνη χάραξη πολιτική και θα μπορεί να αντιμετωπίσει ακριβώ όλα αυτά τα φαινόμενα. Α μην γελιόμαστε. Δίπλα μα έχουμε μια χώρα η οποία έχει μια σταθερή στρατηγική και πολιτική απέναντί μα και απέναντι στα γενικότερα ζητήματα και στι διαφορέ που έχουμε. Ε, Επίση, είναι μια χώρα που. Έχει εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που δεν θα τελειώσει. Θα υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. Και αυτό γιατί. Γιατί οι αιτίες που το προκαλούν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Είτε είναι πόλεμοι, είτε είναι εσωτερικέ καταστάσει σε χώρε, στο εσωτερικό τη χώρα, όταν δεν υπάρχουν πολιτεύματα δημοκρατικά, ανεκτικέ κυβερνήσει, ναι. καταλαβαίνετε. Είτε είναι οικονομική λόγοι, οικονομική μετανάστευση. Είτε είναι. Λόγοι κλιματική αλλαγή, γιατί τώρα ακούμε και αυτό ότι το επόμενο κύμα μετανάστευση θα οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Άρα, πάντα θα έχουμε το πρόβλημα τη μετανάστευ παράνομη μετανάστευση. Άρα, θα πρέπει ω χώρα πρώτον να έχουμε σταθερότητα, να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση και από εκεί και πέρα να έχουμε μια σταθερή πολιτική αντιμετώπιση του Μάλιστα. φαινομένου. Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και μετά τα γεγονότα βέβαια που είχαμε ε, στι Καστανιές χάραξε. Μια πολιτική που στηρίζεται πλέον σε ένα καινούριο δόγμα που λέει ότι η χώρα έχει σύνορα και τα σύνορα φυλάσσονται ε, και στη θάλασσα και στην ξηρά. Τώρα, είχαμε ακόμη μια, ε, ένα θέμα που αφορά την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και την ε, χώρα. Είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Φίλη. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργό άνοιξε το θέμα με τι εκλογέ και το πώ ψήφισαν. Ε, οι μουσουλμάνοι στην, uh, στη Ροδόπη. Είπε ότι υπήρξε παρέμβαση του τουρκικού προξενείου και ο κύριος φίλη σήμερα λίγο έτσι θόλωσε τα νερά ε, λέγοντας πως τον ίδιο, ο ίδιος πιστεύει ότι ε, δεν τίθεται θέμα φυσικά ε, τουρκική μειονότητα. Είπε όμω ότι δεν τον ενοχλεί και πάρα πολύ αν ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ευθέω ότι μπορεί οποιοδήποτε να ισχυρίζεται Ο ότι, είναι... ότι ανήκει, ανήκει, στην τουρκική μειονότητα. Ναι. Το ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Σα τα έχω πει σε εσά τουλάχιστον όσε φορέ έχουμε ε, συνομιλήσει σε εκπομπέ σα. Ε, το έχω πει. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο δεν σκέφτεται όπω. Σκεφτόμαστε εμεί εδώ ο, ο μέσος ευρύτης, ας το πω έτσι, ή ο μέσος πολίτης. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι δικαιωματιστέ οι οποίοι δεν πιστεύουν στο φράχτη, γιατί δεν πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχουν σύνορα μεταξύ των λαών, γιατί δεν πιστεύουν ότι πρέπει... Ε, ένα ε, μετανάστη που θέλει να πάει παράνομα σε μια χώρα να μην μπορεί να μπει. Ναι, γιατί είναι. δεν πιστεύουν και γιατί πιστεύουν ότι ο καθένα μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει ε, και ότι ναι, αυτό ναι, είναι που... δικαίωμά του. Βουλευτή στο ελληνικό ε, κοινοβούλιο, αν δεν πώς... πιστεύει. Κι όμω υπάρχει ε, αυτή την απάντηση. Δεν θα τη δώσετε ούτε εσεί ούτε εγώ. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι την απάντηση όταν υπάρχει σταυρό, τη δίνει ο ελληνικό λαό που ψηφίζει με σταυρό ε, 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 που επιλέγει ναι. το ποιον ψηφίζει. Αλλά όταν δεν υπάρχει σταυρό όπω έχουμε τώρα την περίπτωση τη λίστα, εκτιμώ ότι είναι ευθύνη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίο θα πρέπει να μα πει αν συμφωνεί με τι απόψει φίλη ή διαφωνεί. Και άρα θα έπρεπε κατά την άποψή μου να τον εκπαραθυρώσει από τι λίστε του κόμματο. Αλλά αυτό είναι ένα Μάλιστα. θέμα. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Θα... Όπω δεν αλλάζει και τη σειρά στη Ροδόπη. Γιατί. Ε... Είπαμε ότι δημιουργήθηκε μια α, κατάσταση στη Ροδόπη και δεν το είπαμε εμεί, το είπαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι, ναι, συνυποψήφοι, η μίλησε... οι συνυποψήφοι του το είπαν. Ότι εδώ αυτό το αποτέλεσμα ήρθε γιατί υπήρξε παρέμβαση του τουρκικού προξενείου. Άρα λοιπόν. Εδώ ή θα έπρεπε να αλλάξει τη σειρά ο κύριος Τσίπρα, εάν μπορούσε, εάν τολμούσε να και το κάνει. Και τελ, τελείωνε το θέμα. Και στην περίπτωση φίλοι κατά την άποψή μου θα πρέπει να μας πει αν συμφωνεί και αλλιώς θα έπρεπε να τον αλλάξει και να πει ότι δεν θα συμμετέχει στους συνδυασμού. Πράγμα βέβαια που δεν το κάνει γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα, αυτή η πτέρυγα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύει αυτά τα πράγματα. Και είναι ναι. και η περίπτωση γνωστή Παπαδημούλη που έλεγε Στους Ευρωπαίους μην χρηματοδοτείτε Έργα όπως είναι ο φράχτης Στον Εύρο γιατί δεν πρέπει Να γίνει. Εντάξει αυ υπάρχει Αυτό είναι ένα υπαρκτό κομμάτι Του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το ξέρουμε Πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός Τώρα ε, σήμερα ανακοίνωσε το τμήμα Για πάγου. να το πούμε, να είμαστε δίκαιοι. Για το, εναντίον του φράχτη μίλησε και η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Ή βγήκε και είπε ότι ναι, κακώς, υπά, κακώς υπάρχει, υπάρχει ο υπάρχουν άλλοι το είπε τρόποι. και αυτοί υπάρχουν άλλοι τρόποι. Και, γιατί είναι ακριβώ αυτό το κομμάτι, το ακραίο το, 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 το να το πούμε έτσι. Ε, Πιστεύετε ότι είναι, γενικότερα. ότι είναι επιλογή πολιτική ή πιστεύετε ότι είναι μια πολιτική η οποία γίνεται από ανθρώπου που δεν έχουν ζήσει στην παραμεθόριο περιοχή και στον Εύρω και δεν έχουν δει. Στην περίπτωση Κωνσταντοπούλου είναι και τα δύο. <laughs> δηλαδή, πρώτον δεν γνωρίζει το θέμα, έτσι. είναι άσχετη με το θέμα. Και δεύτερον, θεωρώ ότι θέλει μάλλον να συσπυρώσει τα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια τη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και να του πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να συμπληρώσει το ποσοστό τη για να μπει να για να στη Βουλή. βουλή. Ναι. Ε... Σήμερα ανακοίνωσε το τμήμα του Αρίου Πάγου τα κόμματα που θα συμμετέχουν στι επόμενε εκλογέ. Κόπηκε το, το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Ε, θεωρείτε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ήμασταν, ήμουνα από αυτού που συ, συμμετείχα στη συζήτηση και στην ε, διατύπωση αυτή τη τροπολογία, η οποία έχει να κάνει καθαρά με κόμματα που φιλοξενούν στα ψηφοδέλτια τους ε, ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές ενέργειες. Και ε, ο Άριος Πάγος εφαρμόζοντας το νόμο πολύ ορθά απέρριψε το αίτημα αυτού του κόμματο να, να, να συμμετέχει mm -hmm. στις εκλογές. Όπως το είχε κάνει και στις προηγούμενες mm -hmm. εκλογές. Τώρα, ε, αρχίζουμε να, να συζητάμε πια και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ε, δεν είναι πολύ δύσκολο σε 25 μέρε να υπάρξει πολύ μεγάλη αλλαγή. Έχουμε ένα δεδομένο από τι προηγούμενε εκλογέ. Αν είναι η δημοκρατία, είναι η κυβέρνηση, ποια είναι τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν άμεσα και σε εθνικό αλλά και σε δικό μα τοπικό επίπεδο, στην περιφέρειά μα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ε, οι εκλογέ αυτέ είναι καινούργιε εκλογέ και ξεκινάνε από το μηδέν. Άρα λοιπόν τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ούτε το ποσοστό που πήραμε στις πρώτες εκλογές, ούτε η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Θα έλεγα αν η διαφορά και το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών δείχνει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, είναι κάπως διαλυμένη η αντιπολίτευση, ο μεγάλος κίνδυνος για την αυτοδυναμία θα έλεγα σε αυτές τις εκλογές είναι η είσοδος των πολλών μικρών κομμάτων στη Βουλή. Δηλαδή μια κατακαιρματισμένη ε, βουλή, μια βουλή με πολλά μικρά κόμματα. Στη, φαίνεται στην, από τη σημερινή στη, αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει ζημιά με την έννοια, τη ζημιά που δεν δημιούργησε η απλή αναλογική, να τη δημιουργήσει με το νέο σύστημα αυτό, διότι αν μπουν αυτά και ξεπεράσουν το 3% θα πάρουν τις ελάχιστες έδρες, οι οποίες θα αφαιρεθούν και από τον πρώτο, άρα θα αφαιρέσουν έδρες από, την, ναι. ε, από το πρώτο κόμμα που θα πάρει τις έδρες για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Και άρα είναι αυτό που λέμε ότι ανεβάζουν τον πύχη του ποσοστού δηλαδή που χρειάζεται για την αυτοδυναμία και για να έχεις μία άνετη πλειοψηφία. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος είναι πρώτον κατά την άποψή μου η αποχή και ο εφησυχασμός, δηλαδή άνθρωποι που ψήφισαν συνειδητά Νέα Δημοκρατία γιατί ε, ακριβώς συνέκριναν, γιατί ε, επιβράβευσαν την τετραετία που πέρασε και τη δουλειά που έγινε ή γιατί πιστεύουν ότι στο μέλλον είναι, θα είναι μια καλύτερη κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή τη φορά να απέχουν από τις εκλογές. Θα πρέπει να πάνε και να ψηφίσουν και πάλι, γιατί ακριβώς τίποτα δεν έχει διασφαλιστεί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ε, 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 αν κάποιοι ψήφισαν, μικρότερα κόμματα στην πρώτη εκλογή για να διαμαρτυρηθούν, για να δείξουν κάποια δυσφορία ναι, ναι. για ένα α ή, δε, ή β ζήτημα, θα πρέπει τώρα να το σκεφτούν καλύτερα. Εδώ πλέον διακυβεύεται το αν θα υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Άρα η σταθερότητα θέλει μια ισχυρή κυβέρνηση. Εμείς αν λέμε αυτοδυναμία, δεν το λέμε από εγωισμό ή για να οικονοποιήσουμε το πολιτικό μας, ας πούμε, εγώ το λέμε, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητα στη χώρα. Άρα λοιπόν, χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, άρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, με μεγάλη πλειοψηφία εδρών, ναι. για να μπορεί αύριο να κυβερνήσει και να απαντήσει στις προκλήσεις οι οποίες Πείτε μου θα κάτι. υπάρξουν. Ε, στον Εύρω. Τώρα, είπατε και για τι προτεραιότητε, δεν θέλω να αποφύγω Όχι, την θα, ερώτηση. Θα, θα, θα γυρίσω στι προτεραιότητε, ε, αλλά μου είπατε παραφέρετε. τώρα και έχει ενδιαφέρον γιατί μου για μικρότερα κόμματα. Στον Εύρο, είδαμε την ελληνική λύση να είναι στο 8,72% διπλάσιο ποσοστό από ό,τι είχε στο πανελλαδικό που ήταν στο 4,45%. Ε, πολύ λένε ότι ρόλο έπαιξε το μεταναστευτικό, Φυσικά. το κίτ και τα λοιπά. Ε, τώρα που έχουμε νέες εκλογές, αλλάζει αυτή, αυτό Ακούω. το αφήγημα. Επιτρέψτε μου τη λέξη αφήγημα. Ακούστε να δείτε. Ε, καταρχήν να πούμε ότι πάντοτε ένας Πάντοτε ένα κομμάτι ε, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ε, είναι ε, εκφράζει μια πιο λαϊκιστική αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό τον λαϊκισμό τον εξέφρασε αυτή τη φορά η Λύση. Παλαιότερα ήτανε η Ανέλ. Πάντα κάποιο κομμάτι στα δεξιά υπάρχει που εκφράζει ναι. τον το, το λαϊκισμό. Εδώ τώρα υπήρχε ένα θέμα, το μεταναστευτικό, και βέβαια η ιστορία με το ΚΙΤ που σίγουρα ενίσχυσε ε, αυτή την πολιτική δύναμη, αυτό το κόμμα εδώ δεν στον Ελλάδα. Δεν λοιπόν σόλου, ότι το πήγατε καλά. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι γιατί και εμείς πήραμε 43. Ναι. Αυξήσαμε, αυξήσαμε. Την προηγούμενη φορά είδατε, μιλήσαμε και είχατε δει ότι στο φυλάκιο, στο χωριό φυλάκιο, ναι. η Νέα Δημοκρατία πήρε πάνω από 50%. Λοιπόν, δεν, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Λέω λοιπόν ότι πάντοτε υπάρχουν όμως αυτές οι φωνέ του λαϊκισμού. Και λέω λαϊκισμός. Εγώ συμμερίζομαι πρώτα απ' όλα την ανησυχία του κόσμου για το τι θα γίνει αν έχουμε ε, ένα, μια μεγάλη εισρωή ανθρώπων μεγάλου αριθμού ε, ή ε, μια μεγάλη υπερδομή για την οποία παλέψαμε εναντίον το να υπάρξει κάτι τέτοιο στον Εύρο. Αλλά θα πρέπει αυτοί που λένε όχι σ' όλα, όχι στο μεταναστευτικό, όχι στο κίτ, όχι να μας πουν και πέντε προτάσεις για το πώς θα το διαχειριστούμε το πρόβλημα. Το να λες το όχι... Πολύ. είναι το μόνο εύκολο. Τι προτείνουν, να τους σκοτώνουμε στο σύνορο, οπότε να μην μπορούν να εισέλθουν και να, να, να τελειώνει εκεί το πράγμα ή εφόσον κάποιοι μπορούν να εισέλθουν. Γιατί το πρώτο πράγμα είναι να ενισχύσεις την άμυνα, την ασφάλεια, να μην περνάνε τα σύνορα. Και αυτό το κάνουμε πρώτον με τον φράχτη, δεύτερον ενισχύοντας στρατό και αστυνομία με σύγχρονα... Ηλεκτρονικά μέσα. Τρίτον, με ανθρώπινο δυναμικό, με νέο ανθρώπινο δυναμικό, με καινούριου σύνοριοφύλακε. Με τρία αυτά πράγματα που τα κάναμε πράξη, όχι λόγια. Ναι. Στα λόγια, το να πει το όχι. Όχι στου μετανάστε, Ωραία. Ναι, το λε το όχι. Από εκεί και πέρα. Ε, αυτό, μέχρι εκεί είναι ο λαϊκισμό. Από εκεί και πέρα τι προτείνει. Εάν προτείνει, τότε μπράβο, έχει δίκιο. Εάν όμω δεν προτείνει, ε, τότε συγγνώμη, αλλά είσαι μια δύναμη απλώ λαϊκίστικη διαμαρτυρία και τίποτε παραπάνω. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ σε αυτού του ανθρώπου που συμμερίζονται αυτό το όχι, να μην σταθούν εκεί, αλλά να δουν και τι προτείνουμε παραπέρα. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση στην πράξη και όχι στα λόγια και κάνει σημαντικά πράγματα εντελώς ε, μετρημένα, εντελώς ορατά. Δηλαδή, το είπα, φράχτης που επεκτείνεται κατά μήκο όλων των σύνορων, ηλεκτρονικά μέσα, σύγχρονα, που παρακολουθείς την από μέσα πλευρά και, βέβαια, ανθρώπινο δυναμικό. Πήραμε 1.600 νέους σύνοριοφύλακες. Το ΔΚΙΤ, που τελικά δεν ήταν του μεγέθους αυτού που ακούστηκε αρχικά, είναι ίσα ίσα μία δομή που να μπορείς να την έχεις Σαν μέσο διαχείριση ναι. τη κατάσταση. Τώρα... Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να συγκρίνουμε τη μία άποψη που λέει ένα όχι ξέρω, χωρί να προτείνει τίποτε άλλο, και την άλλη που λέει ναι, το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, ένα ρεαλιστικά υπάρχει, άρα πρέπει να το διαχειριστούμε. Και πώς θα το διαχειριστούμε, με ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ε, μέτρα πολιτικής. Όσοι ώρα είμαστε στην εκπομπή, mm -hmm. υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς mm -hmm. υπάρχει συμφωνία για το άσυλο δημιουργείται υποχρεωτικός μηχανισμός αλληλεγγύη όπως ζητούσε η Ελλάδα. Ε, η η Σουηδική Προεδρία λέει «Σκληρή δουλειά κατά τη διάρκεια πολλών προεδριών συνέβαλε στο αποτέλεσμα που πετύχαμε σήμερα». Και πιο συγκεκριμένα λέει, σημειώνεται ότι βάσει τη συμφωνία που επιτεύχθη, για πρώτη φορά δημιουργείται ένα υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύη, κάτι που παραδοσιακά ζητούσαν τα κράτη-μέλη τη πρώτη υποδοχή, όπω η Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή συμμετέχω σε μια μεικτή ομάδα ε, που μετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια και, το, και ευρωβουλευτές και τα ευρωκοινοβούλια και συνεδριάζει αμέσω ε, αμέσως μετά την αλλαγή της κάθε προεδρίας και συνεδριάζει στις Βρυξέλλες κυρίως ή στην έδρα τη χώρα ναι. που αναλαμβάνει την Προεδρία. Ε, η τελευταία έγινε στη Σουηδία. Ε, αλλά και είναι ακριβώ για αυτά τα θέματα τη ασφάλεια τη Ευρώπη, των συνόρων τη Ευρώπη. Να σα πω λοιπόν, επειδή από το 19 και μετά συμμετέχω σε αυτή την μεικτή ομάδα, ότι αρχικά, όταν, μαζί με τον συνάδελφο τον Μάξιμο τον Χαρακόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία και τον Γιάννη τον Ραγκούση από το ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετέχουμε, οι τρει μα. Λοιπόν, ε, τι παρατήρησα. Ότι τα πρώτα χρόνια που τους θέταμε το θέμα της ενίσχυσης των συνόρων, το, το να πληρώνει η Ευρώπη περισσότερα κτλ. Ε, υπήρχε μια περίπου αδιαφορία με την έννοια ότι ήταν ένα πρόβλημα που φαίνεται ότι δεν τους άγγιζε. Ήταν κάτι, τους ήταν ναι. κάτι ξένο, κάτι... Σαν να το λέγανε κάτι τριτοκοσμική. Γιατί ας, ή... ήταν ξένοι, γιατί δεν είχε κοινοποίηση. Όχι, θα σα πω γιατί. Γιατί κυρίω δεν είχαν την άμεση επαφή με το πρόβλημα. Το ζόρι, mm. να το πω έτσι, το είχαμε η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, έτσι. Εμεί. Όταν έγινε η ιστορία με την Πολωνία και τη Λευκορωσία, τότε που και από εκεί συστηματικά Μπαίνανε. αρχίσανε να, να, να μπαίνουν και να παραβιάζονται πάλι σύνορα πλέον στην κεντρική Ευρώπη τότε πράγματι είδα μία στροφή στις επόμενες συνεδριάσεις που κάναμε, είδα μία στροφή και το να βλέπω μία, και μία αγωνία και από άλλες χώρες που, που δεν ήταν στο μπλοκ των όμορων των, των, χωρών που είναι πάνω στα σύνορα, αλλά και, τον και της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Ευρώπης, στο να θέλουν να κάνουμε κάποια πολιτική. Ακριβώ λοιπόν μετά υπάρχει αυτή η στροφή και τώρα είναι αυτό το αποτέλεσμα αυτή τη προεδ... της Σουηδική Προεδρία. Για... Είναι κάτι το οποίο δουλεύεται ήδη από τη Γαλλική Προεδρία, την προηγούμενη, αλλά τώρα φέρνει αποτέλεσμα. Αυτό πάντω ε, τώρα δεν προλαβαίνουμε να το δούμε γιατί είναι, είμαστε ζωντανά. Αυτό, δεν είναι, το μια... Και αυτό εγώ τώρα είναι μια, το πολύ, αυγώ... πριν από είναι από μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να σα πω ότι η Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική ε, ε, και εμεί τότε σαν μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κάναμε σημαντική δουλειά προ αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, θα μου υποσχεθείτε ότι θα κάνουμε άλλη μία εκπομπή με τι εκλογέ, γιατί δεν προλάβαμε. Έτσι κι στο... αλλιώ προτεραιότητες... δεν υπάρχει, δεν έχουν... δεν υπάρχει ναι. απαγόρευση. Οπότε ναι. είμαι στη διάθεσή σα όποτε Θέλω να δούμε λίγο τι προτεραιότητε για την επόμενη μέρα. Το έθιξα, αλλά δεν υπάρχει χρόνο πια, επειδή φτάσαμε στο τέλο. Νομίζω θέλω... ότι τι έχει δώσει. Με τρι... Μπορώ να σα πω με δύο-τρει λέξει. Ο Πρωθυπουργό το έχει θέσει. Είναι η αύξηση των εισοδημάτων και βέβαια το να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε ένα αξιόπιστο εθνικό σύστημα υγεία. Αυτέ είναι Όμως, οι δύο σημαντικέ θα κάνουμε άλλη μία. και να τα Ωραία. αναλύσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλά. Καλό βράδυ. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε την απόψινή εκπομπή ε, στι εξελίξει 8 Ιουνίου, 54 λεπτά μετά από τι 10. Ε, πρώτο Θεό θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στο Δελτίο στι 8.30. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα λίγο μετά τα μεσάνυχτα απόψε και βέβαια με τι εξελίξει την επόμενη Πέμπτη ακριβώ στι 9.30 καλή συνέχεια.